τώρα. Πάμε να δούμε τι γίνεται σε ό,τι αφορά τα καταστήματα, το λιανεμπόριο, τα οποία δεν λειτουργούν και περιμένουν εν αγωνίως οι καταστηματάρχες να δουν πότε θα ξανανοίξουν και εν μέσω των εορτών, όπου πραγματικά κατά την περίοδο των Χριστουγέννων καταφέρνουν να κερδίσουν ένα πολύ σημαντικό ποσοστό του συνολικού τους τζίρου, του ετήσιου τζίρου. Έχουμε μαζί μας στην τηλεφωνική μας γραμμή, θα συνδεθούμε και με Skype βέβαια, τον κύριο Νίκο Κογιουμτσή, που είναι μέλος της ΕΣΕΕ, είναι αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας και αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθήνας. Κύριε Κογιουμτσή, καλησπέρα σας. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, επειδή γίνεται μια συζήτηση τώρα για το πότε θα ανοίξουν τελικά τα καταστήματα, ποιες θα είναι οι ημερομηνίες, τι θα γίνει, εσείς που είστε σε επαφές και με το, και με το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Ανάπτυξης, σας έχουν δώσει μια σαφέστερη εικόνα για το τι τελικά θα γίνει, ακόμα δεν γνωρίζετε? Δεν γνωρίζουμε πράγματι κάτι. Ό,τι ακούτε κι εσείς, ακούμε κι εμείς. Πιθανολογούμε από τα ακούσματα και τις προσλαμβάνουσες που έχουμε ως τώρα ότι μάλλον σε πρώτη φάση ανοίγουν τα σχολεία και τα παραδοσιακά είδη, γιατί και εκεί θα πρέπει να δώσουμε κάποια σημασία, τα χριστουγεννιάτικα κλπ. Και αμέσως μετά, σε μια δεύτερη ταχύτητα και σε μια δεύτερη φάση, είναι το λιανεμπόριο και πιθανόν μιλάμε και για την εστίαση, που θα είναι ακόμα σε μεταγενέστερη χρονική περίοδο και κοντά στις 20, από ό,τι ακούγεται, κοντά στις 20 του Δεκέμβρη. Μάλιστα. Πάντως, επειδή είναι αρκετά μεγαλύτερο το διάστημα κατά το οποίο καλούνται τα καταστήματα να παραμείνουν κλειστά, οι υποχρεώσεις τρέχουν, εξετάζονται κάποιες εναλλακτικές λύσεις, όπως είναι το click away, το οποίο το ακούσαμε από τον Υπουργό Ανάπτυξης, συζητείτε τελευταία. Το click away τι είναι, για όσους δεν το γνωρίζουν? Είναι παραγγελίες μέσω SMS και στη συνέχεια ο πελάτης πηγαίνει και παραλαμβάνει την παραγγελία του έξω από το κατάστημα. Πώς βλέπετε έτσι αυτές τις εναλλακτικές? Είναι μια λύση μπροστά στο γεγονός ότι είναι τελείως κλειστά τα καταστήματα? Κοιτάξτε, το click away θα θεσπιστεί, από ό,τι κατάλαβα και εγώ ακούγοντας και τον Υπουργό Ανάπτυξης και τους αρμόδιους, θα θεσπιστεί όταν ανοίξουν τα καταστήματα, για να μην υπάρχει συνωστισμός. Θα μπορεί ο κάθε καταναλωτής, ερχόμενος σε επαφή με την επιχείρηση, είτε με ένα SMS, είτε αν η επιχείρηση έχει και ίντερνετ, έχει ένα e-shop, να μπορεί να δίνει το αντικείμενο αυτό, το αγαθό, ουσιαστικά στο πεζοδρόμιο, με την έννοια ότι θα είναι προπληρωμένο και δεν θα υπάρχει συνωστισμός μέσα στο κατάστημα. Είναι υποχρεωτικό, θα είναι υποχρεωτικό ή δυνητικό? Θεωρώ ότι δεν θα είναι υποχρεωτικό. Γιατί κάποιες αλυσίδες ακόμα και τώρα το εφαρμόζουν αυτό. Ναι, δηλαδή εφαρμόζεται. Δεν είναι κάτι το πρωτόγνωρο, ούτε το νεωτερίστικο. Ήδη οι μεγάλες αλυσίδες, βεβαίως για να υπάρχει συνωστισμός, το κάνουν κιόλας αυτή τη στιγμή, λειτουργεί. Το θέμα μας βέβαια δεν είναι το click away και ούτε νομίζω ότι θα πρέπει να εστιάσουμε εκεί. Το θέμα είναι ότι είμαστε κλειστά αρκετό χρονικό διάστημα. Είχαμε ένα πρώτο lockdown σε αρκετό χρονικό διάστημα από τον Μάρτιο έως τον Μάιο. Οι επιχειρήσεις δυστυχώς, πολλές εξ αυτών, και από ό,τι λένε οι έρευνες, 7 στις 10 βρίσκονται στο κόκκινο. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει εάν και εφόσον δεν ανοίξουμε, και το απεύχομαι πραγματικά αυτό, βέβαια ύψιστο αγαθό και πρώτιστο αγαθό είναι η υγεία, και θα ακούσουμε τους ειδικούς. Εάν πάντως πάμε σε μια ένδειξη ότι δεν ανοίγουμε πράγματι το Δεκέμβριο, τα πράγματα θα είναι πολύ σκούρα, γιατί πλέον φαίνεται ότι χιλιάδες επιχειρήσεις θα οδηγηθούν στο λουκέτο. Γιατί το 30% με 35% του συνολικού τζίρου, του ετήσου συνολικού τζίρου, γίνεται κατά την περίοδο των εορτών. Καταλαβαίνετε τι θα σημαίνει αυτό για τις επιχειρήσεις. Πέρσι, κύριε Κογιουμτσή, πού έφτανε αυτός ο τζίρος? Γύρω στα 3-3,5 δισεκατομμύρια. Ναι, ο τζίρος στην εμπορική δραστηριότητα έφτανε κοντά στα 3,5 δις ευρώ. Φέτος οι κυβερνητικοί κύκλοι αναφέρουν ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να φτάσει στα 2-2,5 δις. Αυτό πώς το ακούτε?
Εάν ανοίξουμε, εάν η ψυχολογία είναι θετική, εάν το υγειονομικό πρόβλημα καταλαγιάσει και αν βεβαίως έρθουν και τα χρήματα που έχει υποσχεθεί και μπουν και στις τσέπες των καταναλωτών κάποια εξ αυτών, θεωρούμε ότι θα γίνει κάποιος τζίρος μέσα στις γιορτές. Αυτό θα βοηθήσει ουσιαστικά πολλές επιχειρήσεις, θα τους δώσει ανάσες ζωής για να μπορούν να ανταπεξέλθουν. Πάντως, να μην πάμε στο σχεδιασμό του ακορντεόν, και αυτό το απευχόμαστε. Δεν χρειάζεται να ανοίξουμε τώρα και να ξανακλείσουμε το Γενάρη. Πρέπει ουσιαστικά ο σχεδιασμός να είναι μακρόπνος, να πάμε δηλαδή μέχρι το Πάσχα, όπου πιθανόν εκεί το εμβόλιο θα παίξει και έναν άλλο ρόλο και ένα σημαντικό ρόλο, τόσο ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν οι χιλιάδες επιχειρήσεις. Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω είναι το εξής. Το shopping, τα ψώνια γενικότερα, είναι και θέμα ψυχολογίας και αυτή η ψυχολογία, όπως είπατε και εσείς, δεν είναι ενισχυμένη ιδιαίτερα αυτή την περίοδο για κανέναν μας. Επιπλέον έχει αρχίσει να περιορίζεται ο καταναλωτισμός, γιατί ξέρετε, μετά απανωτά lockdown, ο κόσμος έχει μάθει να περιορίζει και τις δαπάνες του, έχει και ανασφάλειες και μπορεί να κάνει και με λιγότερα πράγματα. Αυτό όλο μπορεί να είναι, να βγει και στην πορεία, ακόμα και όταν ανοίξουν τα μαγαζιά, να έχουμε μειωμένους τζίρους και να χρειάζεται χρόνος για να ξανάρθουμε σε μια κατάσταση προηγούμενη. Ναι, συμφωνώ απόλυτα, γιατί η αγορά είναι ψυχολογία. Βεβαίως η ψυχολογία είναι πολύ χαμηλά αυτή τη στιγμή και αν και υπάρχουν χρήματα, αν υπάρχουν υποθέσουμε, πράγματι αυτά τοποθετούνται στις τράπεζες. Βλέπουμε ότι τους τελευταίους μήνες έχουμε αύξηση των καταθέσεων στις τράπεζες. Άρα εκ των πραγμάτων δεν οδηγούνται οι καταναλωτές προς την αγορά, είναι συγκρατημένοι, δεν ξέρουν τι μέλη γενέστε το επόμενο διάστημα και είναι συγκρατημένοι. Βεβαίως, τα Χριστούγεννα είναι μια εορταστική περίοδο. Ευελπιστούμε και πιστεύουμε ότι σε αυτήν την εορταστική περίοδο που θα στολιστεί και η Αθήνα, προσεκτικά θα κατέβουμε στην αγορά, θα διασκεδάσουμε, θα δούμε τις βιτρίνες, θα ψωνίσουμε. Θα υπάρχουν και καλές τιμές, γιατί θα είναι μονόδρομος πράγματι για τον κάθε επιχειρηματία για να προσελκύσει και μετά από ένα τόσο διάστημα κλειστό το κατάστημά του και να κάνει κάποιους τζίρους, θα έχει πολύ καλές τιμές. Και αυτό το εορταστικό, τέλος πάντων, κλίμα που θα υπάρχει θα αποτυπωθεί και στα ταμεία των επιχειρήσεών μας. Μάλιστα. Πρώτιστα, βέβαια, να ξέρουμε το υγειονομικό πρόβλημα, έτσι, γιατί είναι το ύψιστο αυτό, το επαναλαμβάνω πολλές φορές. Μάλιστα. Με την Black Friday τι έχει γίνει, πώς έχει πάει μέχρι στιγμής? Τώρα αναφέρομαι προφανώς στα ηλεκτρονικά καταστήματα. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε ένα θέμα, γιατί μόλις το 15% των μικρών επιχειρήσεων έχουν ένα αντίστοιχο ηλεκτρονικό κατάστημα, ένα e-shop. Έχουμε μεγάλη διαδρομή μπροστά μας, άρα καταλαβαίνετε ότι το υπόλοιπο 85% δεν κάνει καμία εμπορική πράξη. Και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Βεβαίως, η Black Friday είναι μια ξενόφερτη, θα έλεγα, εκπτωτική μέρα, η οποία έγινε εβδομάδα, έγινε και μήνας και κάπου ξεχύλωσε η κατάσταση και τώρα όντως βεβαίως και κλειστεί όλοι μέσα στα σπίτια μας. Η μόνη διέξοδος είναι να πέσουμε πάνω στον υπολογιστή και να κάνουμε τις παραγγελίες. Εκεί βέβαια υπάρχει ένα θέμα τώρα με τις ταχυμεταφορές και τα courier που καθυστερούν, γιατί έχει πέσει πολύ όγκος και φόρτος αυτή τη στιγμή και φαίνεται ότι έχουμε μια αύξηση στις διαδικτυακές πωλήσεις που φαίνεται ότι φτάνουν και στο 60%. Αυτό είναι σημαντικό, αλλά θα πρέπει να αποκτήσουμε όλοι μας και οι μικροί την κουλτούρα του να φτιάξουμε ένα e-shop παράλληλα με το φυσικό κατάστημα. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας, κύριε Κούγιουμτζή. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη.